Καλησπέρα παιδιά, Τόλης εδώ. Είχα κάνει ένα βιντεάκι το οποίο ο δείκτης του λαδιού έβγαζε ασπρίλα, μια μάκα άσπρο, το οποίο πολλοί λέγανε πως είναι τρόμπα νερού, μου λέγανε να το πάω γρήγορα στο μηχανικό, θα κολλήσει και πολλά άλλα. Άλλοι λέγανε πως είναι και υγρασία, πιάνει μερικές φορές υγρασία. Τώρα από ότι το έχω καθαρίσει πολλές φορές, το καθάρισα εδώ μέσα και με λίγο πανάκι, μήπως ήταν υγρασία, και καθάρισα και το δίχτυ και έκανα βόλτες και δεν ξανάβγαζε. Μήπως είχε πιάσει υγρασία εδώ στο στόμιο αυτό και έφυγε με το πανί και καθάριζα και το δίχτυ. Έκανα μερικές βόλτες, δεν ξανάβγαζε. Τώρα στη Yamaha μου είπανε να κοιτάξω και το ψυγείο. Ξύλωσα εγώ αυτή την πλευρά, έβγαλα την τάπα, ξεβίδωσα την τάπα και ήταν μέχρι πάνω το παράφλου, δεν είχε χάσει, έβαλα το δάχτυλο και ήταν μέχρι πάνω. Λοιπόν, και το άλλο που θα κάνω για να σιγουρευτώ 100% θα αλλάξω τα λάδια. Θα βγάλω τα λάδια να δω αν όντως έχει ασπρίλα το λάδι. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Φτιάξα αυτό εδώ το μια πατέντα, το μπετονάκι που είναι από αποσταγμένο νερό, και το έκανα έτσι για να είναι πεντακάθαρο. Το στέγνωσα πολύ καλά με πιστολάκι, δεν έχει τίποτα ίχνος από νερό μέσα, για να δω και τα λάδια πως θα βγούνε. Έλα. Κάτσε γιατί. Εντάξει. Ποτέ μη σφίγγεται πολύ τη βίδα, την τάπα από κάτω με τα λάδια. Για να δούμε τώρα. Θα βγάλω να δω τα λάδια αφού ξεβιδώσουμε και, και το δίχτυ. Ξεβιδώσω και αυτό καλά. Για να δούμε, γιατί η Yamaha μου λέει άμα δεν χάνει, λέει, νερό παραπλού, χάνει υγρασία. Οπότε τώρα θα δούμε. Κάνει εντύπωση. Περιέργεια να δω τι γίνεται. Παιδιά, τα λάδια μου φαίνονται πεντακάθαρα. Θα τα δείτε κι εσείς σε λίγο. Μεταξύ τα λάδια δεν έχουν κάνει ούτε 30-40 χιλιόμετρα, τα έχω αλλάξει. Είναι καινούρια. Άντε να έχουν κάνει 50 χιλιόμετρα. Λοιπόν παιδιά, τα άδειασα, αλλά μου φαίνεται πως κάτι βλέπω. Για δείτε κι εσείς. Άμα ήταν, δεν θα ήταν ασπρίλα τελείως. Ξεχωρίζω κάτι εδώ πέρα. Όχι πολύ πράγμα.
αλλά μπορεί να είναι και στα αρχικά στάδια, μου λένε, και να χειροτερέψει. Οπότε καλό είναι να το πάω να το κοιτάξουν. Απλώς εγώ αυτό το έκανα για να δω αν έχει πολύ πράγμα, ενώ ασπρίλα, νερό να χάνει, αλλά ευτυχώς δεν έχει πολύ νερό, οπότε πρέπει να είναι στα αρχικά στάδια. Αυτά, παιδιά. Τώρα συμπληρώσω πάλι λαδάκι και θα τον πάρω τηλέφωνο να το πάω από εκεί πέρα το κοιτάξει, για να είμαι σίγουρος 100%. Μάλλον είναι στα αρχικά στάδια. Λοιπόν, ευχαριστώ, παιδιά. Να έχετε υγεία. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.